Επιστρέψαμε. Σύντομο, πολύ σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον συγκεκριμένο καλεσμένο. Αγαπημένος φίλος, ο κύριος Γολιδάκης Διαμαντής, καρδιολόγος, ο καρδιολόγος καρδιάς μας, αυτό κλείτωσε. Πολλοί καρδιολόγοι, εξαίρετοι στη δουλειά τους, αλλά αυτός ο γιατρός είναι ο δικός μας γιατρός. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Θα πάμε στα θέματα του αντικειμένου σας, αλλά ας ξεκινήσουμε με αυτό, δεν γίνεται να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Είστε γιατρός, καρδιολόγος και θεραπεύετε το λειτουργήμά σας με υπευθυνότητα εδώ και χρόνια. Πώς αισθάνεστε βλέποντας και ακούγοντας όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες στην Ανατολική Αττική? Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος γιατρός για να είναι φοβερά θλιμμένος με αυτήν εδώ την τεράστια εθνική τραγωδία. Είναι μια καταστροφή, η οποία έγινε και πραγματικά γνωρίζω και πάρα πολλοί συνάδελφοι ότι πήγαν στην Αθήνα, κυρίως αυτοί οι οποίοι ήταν στο λεκανοπέδιο και βοήθησαν. Και εμείς με οποιοδήποτε τρόπο και με κάποιες ενέργειες που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τις λέμε, αλλά πρέπει να γίνονται, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι πώς μπορεί κανείς να αισθανθεί παρά οδύνη μπροστά στο πόνο των ανθρωπίνων ζωών που χάθηκαν. Δηλαδή είναι κάτι φοβερό και οι περιουσίες βέβαια, γιατί εντάξει, μετά τις ανθρώπινες ζωές που είναι φυσικά το πειθαρχικό, έρχεται και η περιουσία. Ο άλλος, ο κάθε άνθρωπος έχει εκεί επενδύσει το βιός του και προσπαθεί. Και είναι βέβαια το γιατί, το μεγάλο, το αναπάντητο το οποίο μένει. Και πραγματικά πάνω σε αυτό το κομμάτι, τι να πούμε. Είναι εύλογο και διαρωτά το καθένας, ανεξαρτήτως του ιδιότητας και ηλικίας ή του που ζει, ποιος και γιατί φέρει ευθύνη. Η αλήθεια είναι, εγώ έβλεπα κάποια πλάνα προηγουμένως. Επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τους πολίτες εκεί της περιοχής μετά από δύο μέρες και του εξαπέλυσε ένα δρυμή κατηγορό. Βέβαια, εγώ θα μείνω στην υπεύθυνη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ώρα για καταμερισμό ευθυνών, είναι ώρα για την αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε στους πολίτες, στους ανθρώπους μας. Και αυτό προέχει τώρα. Φυσικά πιστεύω ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες, διότι μία πυρκαγιά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα συνολικό πλαίσιο μέτρων πολιτικής προστασίας και αυτό που προέχει είναι η ταχύτητα. Ταχύτητα λήψη αποφάσεων και φυσικά το σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που φαίνεται ότι εδώ κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Η αλήθεια είναι, επειδή δείξαμε και εμείς ορισμένα πλάνα από το κόσμο που επιτέθηκε φραστικά στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, μετά τον πόνο και το αρχικό σοκ, φυσικά και χώρο παίρνει πλέον η οργή, ο θυμός, ο απολογισμός, οι ευθύνες και νομίζω ότι θα ακολουθηθεί και τις επόμενες ημέρες. Πώς κρίνεται το γεγονός ότι η αντιπολίτευση προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους? Η Νέα Δημοκρατία του νομού της Θεσσαλονίκης έχει συγκεντρώνει τέλος πάντων χρήματα για τους πληγέντες. Ναι, θεωρώ αυτή τη στάση είναι μέσα στη συνολική στάση υπευθυνότητας που εκφράζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά τα υπόλοιπα στελέχη και όλη της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά αυτό έπρεπε να γίνει τώρα. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτικό κανιβαλισμό πάνω σε μια πιθανή ανικανότητα της υπάρχουσας κυβέρνησης. Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα είναι να γίνουν σωστές ενέργειες, το σωστά αν γίνει εφικτό να βρεθούν οι υπόλοιποι αγνοούμενοι, να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές και οι βλάβες και πραγματικά να επουλώσει η περιοχή και ο κόσμος εκεί τις πληγές. Και η ώρα για να ζητήσουμε ευθύνες και για τον καταμερισμό των ευθυνών θα έρθει και θα έρθει πολύ σύντομα. Αλλά νομίζω ότι ακόμα η στιγμή δεν είναι αυτή. Ακόμα ψάχνουμε ανθρώπους, τα παιδάκια, τραγική ιστορία με τα παιδιά τα οποία τις δίδυμες αδερφές, τις οποίες τις ψάχνει όλος ο κόσμος και όχι μόνο αυτούς. Υπάρχουν ακόμα ιστορίες φρίκης. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό πάνω σε αυτό τώρα να ζητήσουμε τις ευθύνες, οι οποίες όμως θα τις ζητήσουμε και θα απαιτήσουμε να δούμε τι έφταξε, για να μην επαναληφθεί κυρίως, για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα. Έτσι είναι, δεκάδες οι αγνοούμενοι, όλοι είμαστε επιποδός για να δούμε πού θα τελειώσει αυτή και αν υπάρχει τέλος αυτής της καταστροφής. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει να. Είχαμε εδώ μια. Μας αποσυντόνισε, ναι, μια παρέμβαση εδώ των τεχνικών. Υπάρχει ανησυχία και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη γειτονική Χαλκιδική σε τουριστική περίοδο, σε τουριστική αιχμή θα έλεγε κανείς. Πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε τόσο στην πόλη μας, γιατί είδαμε ότι στο κέντρο της χώρας δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είμαστε τελικά ασφαλείς είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στη Χαλκιδική για κάποια φυσική καταστροφή αντίστοιχη, για ένα καιρικό φαινόμενο, να αντιμετωπίσουμε, εμείς εδώ πέρα καταστάσεις? Νομίζω ότι επειδή απαιτείται ένα συνολικό σχεδιασμό, αυτό που είπαμε στην αρχή, πιστεύω ότι όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει στην καρδιά ουσιαστικά της Ελλάδας, δηλαδή μερικά χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα,
Δεν θα ήθελα να πιθανολογήσω με βεβαιότητα αν συνέβαινε κάτι ανάλογο σε Χαλκιδική τι θα γινόταν. Το θέμα είναι να διδαχτούμε πάρα πολύ γρήγορα από τα λάθη τα οποία έγιναν και επειδή τη Χαλκιδική την αγαπούμε όλοι, είναι ουσιαστικά. Η διέξοδό μας είναι. Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει. Για εμάς Θεσσαλονίκης. Επομένως, οφείλουμε να την προασπίσουμε και αυτήν και όλες τις υπόλοιπες περιοχές φυσικά της πατρίδας μας, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Και επειδή αυτά συνήθως γίνονται μέσω εμπρισμών και δεν είναι τόσο αθώοι οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνουν, πρέπει όλοι να επαγγελθούμε και οι απλοί πολίτες έχουν το δικό τους μικρότερο φυσικά μερίδιο ευθύνης και πρέπει, αν δουν κάποια υποπτικίνηση, να την αναφέρουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο η πυροσβεστική να είναι σε εγρήγορση. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός προστασίας. Πιθανώς να πρέπει να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο και ένα κομμάτι και να φτάσουμε σε επίπεδα της παλιάς δασοφυλακής, γιατί εκεί πραγματικά φαίνεται ότι έχουμε ένα ζήτημα, ένα κενό. Από τη στιγμή που υπάρχει έλλειμμα και φτάνουμε στο σημείο να θρηνούμε τόσες ανθρώπινες ζωές, ας γυρίσουμε πίσω, ας δημιουργήσουμε δομές ξανά από την αρχή για να μπορούμε να αισθανόμαστε ήσυχοι τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν μπορούμε να ζούμε τον ίδιο εφιάλτη, απλοί θεατές, παρότι οι πολίτες, ο κόσμος είναι αυτός που φάνηκε ότι βρέθηκε στο σημείο, είναι αυτοί που φάνηκε ότι βοήθησαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό και συνεχίζουν έτσι με εθελοντές, με αγαθά, ναι, πρώτης ανάγκης. Συγγνώμη, ο εθελοντισμός είναι φοβερός και εμείς προσπαθούμε όλοι μας να βοηθήσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται στον εθελοντισμό. Επειδή ξεπέρασε ο εθελοντισμός στα όρια σε αυτή την περίπτωση και μπράβο και συγχαρητήρια και άλλο να βοηθήσει απλώς ο κόσμος να στηριζόμαστε μόνο στην αλληλεγγύη, γι' αυτό υπάρχει και το κράτος. Κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Έτσι. Ας περάσουμε σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά σας. Πολύ. Θέλω να μας πείτε πόσο πιστεύετε ότι φροντίζουμε εμείς οι Έλληνες την καρδιά μας. Δεν τη φροντίζουμε καθόλου. Δεν τη φροντίζουμε καθόλου, η αλήθεια. Και ο λόγος είναι διότι πρώτον είμαστε αρκετά παχυσαρκοί, δηλαδή είμαστε πιο παχύσαρκους λαούς στην Ευρώπη. Και δυστυχώς στην παιδική παχυσαρκία επίσης πρωταγωνιστούμε. Βέβαια, πρωταγωνιστούμε, ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες ηλικίες, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες και γύρω στα 13-14 ετών τα παιδιά είναι πολύ παχύσαρκα. Τα αγοράκια είναι τα πιο παχύσαρκα της Ευρώπης και αυτό είναι πάρα πολύ κακό διότι είναι οι αυριανοί ενήλικες. Μεγαλώνουμε μια γενιά η οποία θα αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας αν δεν φροντίσουμε εμείς να αλλάξουν τουλάχιστον οι διατροφικές τους συνήθειες και ο τρόπος ζωής. Βεβαίως και επειδή η βάση ουσιαστικά της υγιεινής ζωής είναι η σωστή διατροφή και είναι και ο αθλητισμός, εμείς έχουμε ξεκινήσει και μία καμπάνια ή μάλλον τη συνεχίζουμε παλιότερα αλλά ενισχυμένα και με την αγωγή υγείας θα ξαναρχίσει από το Σεπτέμβριο ένα πρόγραμμα του Ελληνικού Ίδρυμα Καρδιολογίας. Μπαίνουμε μέσα στα σχολεία και ενημερώνουμε όλους τους μαθητές, μικρούς και μεγάλους. Αφορά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμείς πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι θέλουμε να βοηθήσουμε, τους λέμε ποιες είναι οι σωστές διατροφικές επιλογές που πρέπει να έχουν και πώς πρέπει ότι πρέπει να αθλούνται και ότι αυτό πρέπει να τους γίνει συνείδηση και δεν είναι απαραίτητα να κάνουν πρωτοαθλητισμό και απλώς ο αθλητισμός βοηθάει τα μέγιστα. Βέβαια, πάντα με τις σωστές δικλείδες ασφάλειας που είναι η εξέταση από τους ειδικούς γιατρούς. Πρέπει τα παιδιά να εξετάζονται. Δεν μπορεί να έχουμε φτάσει το 2018 και να έχουμε έλλειψη σε αυτό το κομμάτι ή αδιαφορία από ευτυχώς πολύ λίγους γονείς. Δεν μπορεί το χαρτί της γυμναστικής, το οποίο απαιτείται και σωστά απαιτείται για το σχολείο ή για κάποιους συλλόγους, να γίνεται ουσιαστικά ένα κουρελό χαρτοκέλα. Αλλά γιατρέ, βάλουμε μια υπογραφή για να ξεμπερδεύουμε. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη στάση και από τους γονείς. Και πιστεύω ότι αν όλα αυτά τα διαμορφώσουμε, η επόμενη γενιά των Ελλήνων θα είναι πιο υγιής καρδιολογικά. Διότι η καλή υγεία τελικά είναι ένα κομμάτι που αφορά την παιδεία. Πρέπει να εκπαιδευτούμε και σε αυτό για να μην βλέπουμε παιδιά, νέους αθλητές να χάνουν τη ζωή τους επειδή δεν φρόντισε κάποιος να ελέγξει σωστά καρδιολογικά ή κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν το κομμάτι. Τραγικά φαινόμενα. Και αυτά ευτυχώς δεν εμφανίζονται μεγάλο ποσοστό, αλλά όποτε εμφανίζονται, πραγματικά η κοινωνία θρυνεί και σοκάρεται. Γιατί είναι γεγονός πως το άγχος και η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τα καρδιολογικά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες έρευνες, έχετε κάποιες υπόψεις σας? Ναι, υπάρχουν και ο τρόπος και ο μηχανισμός μέσα στον οποίο βέβαια είναι πολύπλοκος, αλλά για να μην κουράσουμε στους τηλεθετές να πούμε 2-3 πράγματα μόνο πάνω σε αυτό. Είναι οι κατεχολαμίνες οι οποίες εκκρίνονται, το χρόνιο στρες, το οποίο έχουν μπει δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας, συγχωρείτε, το οποίο χρόνιο στρες εκκρίνει κατεχολαμίνες. Κατεχολαμίνες αποτελούν ουσιαστικά εκκλητικό παράγοντα για κάποιο είδους καρδιοπάθηση, όπως π.χ. για τη στεφανία νόσο. Δεν τη δημιουργούν, αλλά μπορεί φερειπίν να φτάσουν στο σημείο μέχρι και να προκαλέσουν μια ρήξη αθυρωματικής πλάκας και για πολλά άλλα, όπως είναι η υπέρταση, οι αριθμίες
Και πραγματικά, ναι, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια αυτό βαίνει αυξανόμενο. Δηλαδή, συγγνώμη, το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι προσέρχονται στα νοσοκομεία, στα ιδιωτικά γιατρία, λόγω χρονίου στρες. Και πρέπει να το διαχωρίζουμε από το άγχος του χρόνιου στρες. Το άγχος, τα χαρακτηριστικά του είναι ότι κρατάει λίγο, φεύγει όταν φύγει και η αιτία η οποία το δημιουργεί. Το χρόνιο στρες είναι από μια μόνιμη αιτία, από ένα μόνιμο κίνδυνο, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και εκείνο, ναι, προσεγγίζει μια παθοφυσιολογία καρδιολογική. Και πόσο άλλα θέματα θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, διότι έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα, έχετε ασχοληθεί και με τους αθλητές, έχετε ενταχθεί στο Δυναμικό Συλλόγου και φροντίζετε για την καλή υγεία των αθλητών. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα πιάσουμε αυτά τα ζητήματα. Θερμός ο Σεπτέμβρης, έρχεται μία ΔΕΦ στην οποία κανείς δεν γνωρίζει τι θα ακούσουμε. Για τον ΕΦΚΑ, αν θα καταργηθεί, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για τη μη περικοπή συντάξεων. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά ενός ιδιαίτερου καλοκαιριού από πάρα πολλές απόψεις και όλοι λένε ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, ποια είναι τα δικά σας προσωπικά σχέδια για το επόμενο διάστημα? Τα δικά μου προσωπικά σχέδια, εγώ πιστεύω γενικά. Ευχαριστώ και την ερώτηση, γιατί πραγματικά πιστεύω σε ένα διαφορετικό πρότυπο ενός πολίτη πολιτικού. Δηλαδή πιστεύω ότι, επειδή εντάξει, πιθανώς είναι γνωστό σε κάποιους κύκλους ότι ενδέχεται να ασχοληθώ με τα κοινά, η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι πρώτα πολίτης και ο πολίτης πρέπει να δείχνει την αλληλεγγύη στους πολίτες. Και πρέπει να γνωρίζει τα προβλήματα των πολιτών, γιατί πρέπει να τα ζει και ο ίδιος. Δεν πρέπει να είναι απομονωμένος από τους πολίτες. Επομένως, σε αυτό το μοτίβο, ναι, θέλω να προσφέρω. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει πάρα πολλά προβλήματα η πόλη μας και επειδή συνηθίζεται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης να έρχεται ο Πρωθυπουργός και πραγματικά να ανακοινώνει κάποια πράγματα, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος βλέποντας τις πρακτικές της τωρινής κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης, του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου, ως προς τις δυνατότητες που έχει αυτή να μπορέσει να βελτιώσει τα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί εύκολα να γίνει αυτό. Πιστεύω ότι η πολιτική που ακολουθείται γενικά, η οικονομική, βέβαια είδαμε και πρόσφατα τι έγινε με το μακεδονικό. Ούτε και η πατριωτική πολιτική, ούτε τα εθνικά συμφέροντα μπορούν να τα υπερασπιστούν με επιτυχία. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπει σε μια τροχιά η οποία. Εφόσον το αναφέρατε, πιστεύετε ότι η συμφωνία των Σκοπίων θα περάσει από τη Βουλή? Είναι μια. Να σα πω κάτι. Ελπίζουμε να μην περάσει. Είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Αλλά σε αυτό το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει η συγκυβέρνηση. Πολλοί λεονταρισμοί, καμία ουσία. Αυτό που αναγνωρίζουμε είναι ότι ο Έλληνας πολίτης χρειάζεται νέα πρόσωπα να εμπιστευτεί, πρόσωπα που δεν έχουν εμπλακεί ξανά με τα κοινά, προσωπικότητες, ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν, λαχταρούν να δώσουν στον τόπο. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνδεόμαστε με Αθήνα. Το δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο να σχολιάσει τα τελευταία νέα σε σχέση με τους αγνοούμενους στην Αθήνα και φυσικά, ναι, την μεγάλη πυρκαγιά. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.